Μου έκανε εντύπωση που το Σάββατο πολλοί πέσαν από τα σύννεφα. Αυτοί που δεν πέσαν από τα σύννεφα είναι οι μηχανοδηγοί. Θυμήθηκα και θυμηθήκαν όλοι εδώ τις πρώτες μέρες του δυστυχήματος και της τραγωδίας, τις καθημερινές τηλεφωνικές παρεμβάσεις του κυρίου Γενιδούνια, που λέγαμε για αυτά τα ηχητικά που βγαίναν, ότι αυτά είναι ασύνδετα και κοπτοραπτική. Το Σωματείο των Μηχανοδηγών έχει βγει μια πολύ σκληρή ανακοίνωση. Λέει ότι επιβεβαιώνονται οι αρχικές μας εκτιμήσεις ότι κόβαν και ράβαν. Και σήμερα έχω τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Μανώλη. Καλημέρα, κύριε Μανώλη. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Καλά, εσείς δεν έχετε πέσει από τα σύννεφα, έτσι. Αυτό θέλω να το πω. Το πολιτικό σύστημα πέφτει πάλι. Όλο, όλο από τα σύννεφα. Αυτό είναι το εντυπωσιακό για μένα. Ναι. Δεν ξέρω πώς να το αξιολογήσω αυτό. Ίσως να πω ότι οι εξελίξεις ήταν τόσο ραγδαίες και ότι προέκυψαν και πολλά άλλα ζητήματα μετά που αυτό πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Mm. Να πω ότι δεν δόθηκε ιδέουσα προσοχή τότε από μια μεγάλη μερίδα του τύπου, με εξαίρεση βεβαίως εσάς και ελάχιστος ακόμα. Όπως και να έχει, το αποτέλεσμα είναι ότι έστω 14 μήνες μετά, αποδεικνύεται πια και με στοιχεία που έχουν έρθει επίσημα έγγραφα στην δημοσιότητα, ότι αυτό που είχαμε καταλάβει και γνωρίζαμε, δεν το υποψιαζόμασταν, το γνωρίζαμε, είναι αληθές. Ελπίζαμε και εμείς ότι προχωρώντας η δικαστική έρευνα και διαδικασία θα μπει και αυτό, τέλος πάντων, ξανά σε συζήτηση, όπως και ευτυχώς έγινε, και να ξέρουμε τέλος πάντων και να δούμε πού θα οδηγηθεί όλη αυτή η ιστορία σε επίπεδο απόδοσης ευθυνών. Πρακτικά ποιος είχε πρόσβαση τελικά σε αυτά τα καταγραφικά, ξέρετε εσείς, ο Σύλλογος ή περιμένετε κι εσείς να σας απαντηθεί? Προφανώς δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιο φυσικό πρόσωπο είχε πρόσβαση. Σίγουρα ξέρουμε ποιο νομικό πρόσωπο είχε πρόσβαση. Αυτά και με επίσημες και με δηλώσεις, δηλαδή του ίδιου του Διευθύνοντος Σύμβουλου του ΟΣΕ, του κ. Τερεζάκη. Αλλά το γνωρίζαμε ούτως ή άλλως. Αυτά τα στοιχεία τα έχει στην κατοχή του ΟΣΕ. Όταν λοιπόν υπάρχει μια τέτοια εμπλοκή, ένα τέτοιο δυστύχημα, ένα τέτοιο συμβάν, αυτό που πρέπει να γίνει, από όσο γνωρίζουμε και από όσο έχει υποθεί και από τον ίδιο τον ΟΣΕ και στην Εξεταστική Επιτροπή, είναι ότι υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία με εξουσιοδοτημένο άνθρωπο, όπου γίνεται η επιτόπου δηλαδή στις εγκαταστάσεις του ΟΣΕ η εξαγωγή των στοιχείων, η απομάστευση τέλος πάντων των συνομιλιών. Τα παίρνει ο εξουσιοδοτημένος άνθρωπος, κρατικός λειτουργός, έτσι, και τα παραδίδει στην εισαγγελία. Επιτόπου, αυθεντικά, αναλύωτα. Εδώ πέρα τι έχει προκύψει λοιπόν? Ότι ποτέ δεν έγινε αυτή η διαδικασία, ότι εστάλησαν στην αστυνομία. Η αστυνομία με την ανακοίνωσή της, που κάποιοι προσπάθησαν και την παρερμηνεύσουν προς όφελός τους, λέει στην ουσία ότι εγώ κύριε τα πήρα, δεν ξέρω τι έχει γίνει πριν τα πάρω όμως. Ναι, σωστά, υπάρχει ένα κενό 2,5 ημερών, έχετε έτσι, δίκιο. Ναι. Ακριβώς. Στο οποίο κενό έχουν διαρρεύσει οι διάλογοι. Κενό, αυτό είναι δεδομένο, έχουν διαρρεύσει οι διάλογοι. Φαίνεται ότι και από τα έντυπα ότι έχουν γίνει, υπάρχει και ένα μοντάζ, όπως προκύπτει από τα στοιχεία τέλος πάντων. Και σε κάθε περίπτωση, για να σας το πω κύριε Σαχίνη, πολύ απλά. Εγώ προσωπικά και όλος δουλεύω στο σταθμό της Λάρισας. Εγώ από την πρώτη στιγμή που άκουσα τα ηχητικά, γνωρίζω ποιος μίλησε και τι είπε. Και δεν χρειάζεται να το πω μόνο εγώ. Οι μηχανοδηγοί δεν είμαστε τόσο πολύ πια. Γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας. Μιλάμε στις ραδιοεπικοινωνίες όταν βρισκόμαστε στο ίδιο μέρος του δικτύου και δουλεύουμε. Έχουμε μάθει κατά κάποιο τρόπο και τις φωνές ο ένας του άλλου. Έτσι. Άρα... Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι που να μας εκπλήσει, προφανώς. Άρα από την πρώτη στιγμή καταλαβαίνατε ότι δεν κολλάνε οι φωνές μεταξύ τους, να το πω έτσι, ο ένας που μιλεί και ο άλλος. Μάλιστα. Άρα γι' αυτό φωνάζατε εξ αρχής ότι εδώ είναι επιλεκτικά. Θυμάμαι την έκφραση που είχε χρησιμοποιήσει ο κ. Γενιδούνιας, τουλάχιστον εδώ. Ακριβώς. Επιλεκτική δημοσιοποίηση. Αυτή ήταν η εκτίμηση μας τότε, αυτή είναι η εκτίμηση μας και τώρα. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό μας κάνει πια πολύ επιφυλακτικούς απέναντι στον ΟΣΕ, ακόμα περισσότερο μάλλον, και όπως έχουμε γράψει και στην ανακοίνωσή μας, ζητούμε, έχουμε ζητήσει ήδη εδώ και τρεις μέρες από τον κύριο Τερεζάκη να μας πει τι απέγινε εκείνη η έρευνα, την οποία δεσμεύτηκε να διατάξει ως μεταβατικός διευθύνοντος σύμβουλος στο ΟΣΕ για τη διαρροή των ηχητικών. Και όταν λέμε για τη διαρροή, δεν εννοούμε μόνο ποιος τα διέρευσε, αλλά και γιατί τα διέρευσε και ποιο είναι το περιεχόμενο της διαρροής. Κατά πόσο είναι αυθεντικό. Αυτή η έρευνα έγινε ποτέ?
Έχει αποτελέσματα. Ακόμα δεν μας έχει απαντήσει κάποιος. Είχε δεσμευτεί ο προσωρινός διευθύνων σύμβουλος, ο κ. Τερεζάκης, προς το σωματείο. Είχε γίνει συνάντηση με τα σωματεία της Hellenic Train τότε. Ένα από αυτά είμαστε κι εμείς. Είχαμε θέσει το θέμα και είχε πει τότε ο κ. Τερεζάκης ότι εγώ θα διατάξω ή έχω διατάξει τέλος πάντων έρευνα για αυτό το θέμα. Και μάλιστα είχε πει ότι έχει ενημερώσει, θα ενημερώσει και την εισαγγελία. Αυτό πότε, κατά περίπτωση όμως. Πότε, κύριε Μανολή, χρονικά θυμάστε? Μετά το συμβάν, δεν θυμάμαι ακριβώς, γιατί προσωπικά δεν ήμουν παρόν στη συνάντηση. Ήταν όμως ο πρώην πρόεδρος τότε και, μάλιστα, και όσοι εκπροσωπούσαν τότε τέλος πάντων το πρόεδρο. Έκτοτε η τύχη αυτή της έρευνας αγνοείται, λέτε? Δεν έχουμε πάρει κάποια απάντηση. Ναι, αγνοείται, δεν έχουμε πάρει κάποια απάντηση. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εγώ λέω να μην σταθούμε σε αυτό μόνο. Σε κάθε περίπτωση, εδώ υπάρχει η κατάθεση. Η ένορκη κατάθεση στην Εξεταστική Επιτροπή που λέει συγκεκριμένα πράγματα ο Διευθύνων Σύμβουλος. Ότι ήμουν εγώ αυτός που λίγες ώρες μετά το δυστύχημα φώναξα την αστυνομία και πήγα με εξουσιοδοτημένο άτομο, γιατί ξέρετε τις καταγραφές δεν μπορεί να τις πάρει όποιος να είναι. Μόνο που η αστυνομία λέει ότι εγώ αυτό το υλικό, ακριβώς, το παρέλαβα τρεις μέρες μετά. Ακριβώς. Αυτό από μόνο του λοιπόν εγείρει τεράστιο ζήτημα και γι' αυτό γίνεται και όλο αυτό που γίνεται τώρα. Και ακολούθησε και πολιτικά όλο αυτό που ακολούθησε. Το οποίο εμάς βέβαια. Εμείς ως εργαζόμενοι θα συνεχίζουμε να κάνουμε αυτό που κάναμε μέχρι τώρα. Έχουμε ανέβει και εμείς το δικό μας Γολγοθά ένα χρόνο. Έτσι, γιατί πέραν το ότι προσπαθούμε να αποδείξουμε και να συνεισφέρουμε αλήθειες που είναι αυτονόητες για μας, όπως αυτό με τις συνομιλίες, ας πούμε. Mm-hmm. Έτσι, την ίδια ώρα, προφανέστατα, έχουμε γίνει και στόχος για πολλούς, διότι δεν ήμασταν ποτέ ευχάριστοι ούτε πριν το δυστύχημα, πόσο μάλλον μετά από αυτό. Θα έρθω σε αυτό, στο τέλος θα έρθω, γιατί εδώ έχω ερωτήματα αρκετών ακροατών. Θέλω να σας ρωτήσω, η μία διάσταση είναι αυτή, η δεύτερη διάσταση, και δεν ξέρω αν εσείς σκέφτεστε να κινηθείτε, γιατί γι' αυτό έχω πληροφορηθεί ότι κινείστε, πιέζετε και εσείς δικαστικά να υπάρχουν απαντήσεις. Το άλλο ζήτημα είναι ότι πια η εμπορική φαίνεται ότι μετέφερε παράνομα, λαθρέα, ημινόμημα, έφλεκτα υλικά, το λόλιο και ξυλόλιο, και έχετε χάσει συνάδελφο από αυτή την ιστορία, συναδέλφους μάλλον. Το ερώτημα είναι αν σκέφτεστε να κινηθείτε και σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί να είστε μηχανοδηγοί και να μεταφέρετε άγνωστα σε εσάς υλικά. Ακριβώς. Κοιτάξτε, παρακολουθούμε και εμείς, δεν σας κρύβω ότι κάθε φορά που ειδικά και για το συγκεκριμένο ζήτημα βγαίνει και μια νέα, ας πούμε, πραγματογνωμοσύνη στη δημοσιότητα, μια νέα εκδοχή, πραγματικά μένουμε άναυδοι. Είναι σοκαριστικό το ενδεχόμενο να ισχύει κάτι τέτοιο, διότι είναι σοκαριστικό. Μπαίνουμε στη θέση των συναδέλφων που, πέρα το ότι φύγανε από τη ζωή, καταλαβαίνετε ότι αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπόρεσαν να κάνουν αυτό το πράγμα, δεν ξέρουμε πόσες άλλες φορές μπορεί να έχει συμβεί στο παρελθόν. Έτσι. Και αποτύχει δηλαδή να μην έγινε ό,τι έγινε το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου. Mm-hmm. Δεν έχω δυστυχώς και δεν έχουμε τις τεχνικές γνώσεις για κάτι τέτοιο. Εγώ το μόνο που μπορώ να καταθέσω από την πλευρά μου ως μηχανοδηγός είναι ότι αν αποδειχθεί κάτι τέτοιο, προφανέστατα θα κινηθούμε αναλόγως κι εμείς. Ένα, το κρατούμενο. Δεύτερον, αυτό που θα πρέπει να το πούμε, να το ακούσει και ο κόσμος να το γνωρίζει. Οι μηχανοδηγοί όταν παραλαμβάνουν μια εμπορική αμαξοστοιχεία, παραλαμβάνουν τα ταξιδιωτικά έγγραφα της αμαξοστοιχίας που λέει τον αριθμό των βαγονιών. Αν δεν συμπίπτουν αυτό που γράφει το έγγραφο με το φορτίο, κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Έτσι, οπότε αυτό το λέω γιατί κάποια στιγμή ακούστηκε και για έξτρα βαγόνι. Σας λέω, δεν είμαι αναλυτής και δεν θέλω να συζητήσω στην έρευνα κανενός. Σας λέω όμως ποια είναι η διαδικασία από την πλευρά μας. Τρίτον και πολύ βασικό, και θα σας πω και που θέλω να καταλήξω πάνω σε αυτό και ευχαριστώ για την ερώτηση. Τρίτον και πολύ βασικό, δεν είναι αρμοδιότητα του μηχανοδηγού να ξέρει τι έχει μέσα. Μισό λεπτό, γιατί εδώ είναι ένα κομβικό να το. Και χαίρομαι που το διευκρινίζετε και προς τιμή σας, κύριε Μανώλη. Λέτε ότι εσείς παραλαμβάνετε το τρένο, να το πω έτσι, με τα έγγραφά του, τις φορτωτικές του. Δεν είναι δουλειά σας όμως. Προφανώς. Εσείς, η δουλειά σας είναι ο μηχανοδηγός στα κοντέινερ να οδηγήσετε. Ο μηχανοδηγός αποδέχεται ως πραγματικά αυτά που του δίνουν. Μάλιστα. Εσάς δουλειά σας είναι να οδηγήσετε το τρένο. Δεν είναι να ανοίγετε βαγόνι-βαγόνι να δείτε. Άρα τι λοιπόν, έχει σε αυτό το ενδεχόμενο, θα πρέπει μετά οι αρμόδιοι να ξεκινήσουν το νήμα από το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου και προς τα πίσω. Όλες τις προηγούμενες ώρες,
σε όλη του τη διαδρομή, πώς φορτώθηκε, πού φορτώθηκε, στα σύνορα, στα τρανολία. Δεν ξέρω πραγματικά τι να πω. Λέω και εγώ αυτή τη στιγμή γενικότητα, γιατί δεν ξέρω τι να πω πάνω σε αυτό. Ποιανού η ιδιότητα σε όλο αυτό το γκρίκο, αν γνωρίζετε κύριε Μανώλη, είναι να ελέγξει την αντιστοίχηση των φορτωτικών, να το πω απλά κι εγώ, γιατί ούτε εγώ ειδικός είμαι, ναι. με το περιεχόμενο στα βαγόνια. Δεν θέλω να απαντήσω σε αυτό, γιατί δεν είμαι βέβαιος. Δεν είμαι βέβαιος. Περνάει, αυτό που ξέρω είναι ότι περνάει από διάφορα στάδια ελέγχου, κάτι τέτοιο. Mm. Έτσι, πολλά φορτία έρχονται, τα περισσότερα δηλαδή έρχονται από το εξωτερικό. Οπότε υπάρχει μια διαδικασία όπου εμπλέκονται και επίσημοι κρατικοί φορείς εκεί πια. Καταλάβατε. Οπότε είναι κάτι το οποίο πραγματικά. Μάλιστα. Δεν. Πρέπει να το, αν αποδειχθεί κάτι τέτοιο, καταλαβαίνετε ότι η έρευνα μετά. Σωστά. Ένα τελευταίο υποερώτημα και να πάμε στην κατακλείδα. Είναι το εξής. Επειδή έχετε νεκρούς συναδέλφους σας και από την εμπορική, το γεγονός ότι το βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής, είτε από τη φόρτωση είτε σε όλη της τη διαδρομή, δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει ούτε από κάμερες στην Εθνική Οδό. Mm. Σας λέει κάτι? Μας λέει, κύριε Σαχίνη, ότι. Όπως λέει το γνωστό ρητό, η γυναίκα του Κέσσα δεν πρέπει μόνο να είναι τιμία, πρέπει και να φαίνεται. Και όταν σε μια σειρά από γεγονότα και καταστάσεις γύρω από αυτό το μοιραίο δυστύχημα, το έγκλημα των Τεμπών, βλέπουμε πράγματα να εξαφανίζονται, πρωτόκολλα να μην τηρούνται και ούτω καθεξής, ακόμα και αν δεν υπήρχε τίποτα το μεμτό, και μόνο όλο αυτό το πέπλο μυστηρίου που έχει πέσει από πάνω, καταλαβαίνετε ότι κάνει όλη την ελληνική κοινωνία και πρώτα απ' όλους εμάς. Να είμαστε πια επιφυλακτικοί, απόλυτα επιφυλακτικοί, απέναντι σε όλους τους φορείς αυτή τη στιγμή. Δηλαδή παρακολουθούμε και εμείς με το στόμα ανοιχτό. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να σου το πω. Μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε ρωτώντας σας αυτό που με ρωτάει και πολλοί κόσμος, και καλά κάνει και με ρωτάει ο κόσμος. Mm. Έχουμε αυτή την τραγωδία. Έχουμε τα όσα έχουν ακουστεί για αυτήν. Έχει περάσει ένας χρόνος και ένας μήνας. Mm. Τι έχει αλλάξει στην καθημερινότητα? Και το ερώτημα το αντιλαμβάνεστε, δεν είναι φιλοσοφικό. Έχει αλλάξει ότι πάτε με 60 με 80 χιλιόμετρα? Είναι αυτή η μόνη αλλαγή? Υπάρχει η ασφάλεια? Η ασφάλεια είναι η security να κατεβαίνουν που έχουμε δει σε βίντεο και να κάνουν τους τροχονόμους? Ποια είναι η πραγματικότητα? Κοιτάξτε, η πραγματικότητα είναι ότι μετά το συμβάν και μέσα στο καλοκαίρι γίνανε εντατικές εργασίες για να αποκατασταθεί η τηλεδιοίκηση της Λάρισας, που δεν υπήρχε εκείνο το βράδυ όπως είναι γνωστό πια. Mm-hmm. Πράγματι συνέβη αυτό. Είχαμε για κάποιο μικρό διάστημα τηλεδιοίκηση σε όλο το μήκος από τη Λάρισα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, και είχαμε βεβαίως και στο νότιο κομμάτι, μετά σχεδόν σε όλο το μήκος της κεντρικής γραμμής. Μετά τον Ντάνιελ όμως, για να μιλήσουμε για το σήμερα, αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι 90-95 περίπου χιλιόμετρα διήσταντη απόψεις γραμμής χωρίς τηλεδιοίκηση και χωρίς φωτοσήμανση. Και μέσα σε αυτό το κομμάτι είναι και ένα μικρότερο κομμάτι από τον Άγιο Στέφανο μέχρι τη Λάρισα, όπου κινούμαστε σε μονή γραμμή, διότι άλλη είναι κλειστή για να γίνουν εργασίες ανάταξής της. Όπως καταλαβαίνετε, σε αυτό το κομμάτι και όπου δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση, ο τρόπος που κινούνται τα τρένα είναι ίδιος με αυτόν που κινούνταν πέρυσι. Δηλαδή βασίζεται στο γενικό κανονισμό κίνησης. Βεβαίως σε επίπεδο ανθρώπων έχουν ληφθεί επιπλέον μέτρα, ας πούμε, προστασίας. Δηλαδή οι σταθμοί στελεχώνονται πια με δύο σταθμάρχες πάντα, και ειδικά στο κομμάτι εκείνο το οποίο είναι μη τηλεδιοικούμενο. Από εκεί και πέρα για τις διαβάσεις τα έχετε δει, τα έχουμε καταγγείλει. Ούτε προσωπικό έχει ως ένα τις φυλάξει, ούτε ανταλλακτικά έχει από ό,τι μας λέει για να τις επισκευάσει. Με αποτέλεσμα και εμείς να περνάμε από εκεί και να φλερτάρουμε κάθε τρεις και λίγο με ένα ατύχημα ή δυστύχημα, χτύπα ξυλό, που μπορεί να μας οδηγήσει είτε στη δικαιοσύνη χωρίς να φταίμε, είτε σε κάτι χειρότερο τέλος πάντων. Μπορεί να τραυματιστούν άνθρωποι. Υπάρχει βελτίωση, επειδή με ρωτήσατε, στις επικοινωνίες. Δηλαδή στο κομμάτι εκείνο. Ενδο επικοινωνία. Που τα δύο τρένα συγκρούστηκαν, ναι, που δεν υπήρχαν επικοινωνίες. Δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν τα τρένα μεταξύ τους. Από ένα σημείο και μετά δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν και με τους σταθμούς. Τώρα? Τώρα αυτή τη στιγμή έχει αποκατασταθεί, έχει βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό η δυνατότητα επικοινωνίας μας. Δηλαδή και μέσα στο τούνελ των Τεμπών μπορούμε να μιλήσουμε και με το σταθμό της Λάρισας, την τηλεδιοίκηση της Λάρισας συγκεκριμένα. Εκεί έχουν γίνει βελτιώσεις. Όμως το σύστημα GSMR δεν έχει κατασταθεί ακόμα. Στο επίπεδο των επικοινωνών, αυτό είναι που θα μας δώσει την πλήρη κάλυψη σε όλο το δίκτυο. Έτσι. Δηλαδή, σε οποιοδήποτε μέρος του δικτύου να έχουμε επικοινωνίες. Και χαρακτηριστικό είναι ότι ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν παντού επικοινωνίες, πλέον
έχουν καταργηθεί και δρομολόγια. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη στη Βόρεια Ελλάδα, στη Φλόρινα δεν πάει τρένο, γιατί ακριβώς από ένα σημείο και μετά το τρένο δεν μπορεί να επικοινωνήσει μέσω ασυρμάτου με κανέναν γύρω του. Οπότε δεν γίνεται δρομολόγια. Κατά τα άλλα, στη Θεσσαλία, να μιλήσουμε τώρα και για την ποιότητα δηλαδή των υπηρεσιών, δεν υπάρχει σιδηρόδρομος αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ο Βόλος δεν έχει σιδηρόδρομο, η γραμμή έχει διαλυθεί. Η Καλαμπάκα, τα Τρίκαλα, Καρδίτσα δεν έχουν σιδηρόδρομο. Η γραμμή έχει διαλυθεί, σύμφωνα με όσο μας λένε. Χρονοδιαγράμματα δεν υπάρχουν για την αποκατάστασή τους. Δεν έχουμε ακούσει δηλαδή συγκεκριμένα πράγματα. Και αυτά που ακούμε δηλαδή δεν είναι πολύ αισιόδοξα. Άρα πρακτικά, κύριε Μανώλη, καταλαβαίνω ότι υπάρχει διαδρομή με τα προβλήματα που είπατε και τις ιδιαιτερότητες, μονή σε κάποια σημεία κτλ. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, αυτό υπάρχει στην ουσία. Ναι, στη διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκης υπάρχει ένα κομμάτι της τάξης των 90-95 χιλιόμετρων. Μάλιστα. Το οποίο δεν καλύπτεται από φωτοσύματα και τηλεδιοίκηση. Μάλιστα. Και υπάρχει και η Χαλκίδα πάνω από τη Θεσσαλονίκη για να πας Εύρο, να το ξεχάσουμε. Εκεί τώρα ζούμε το εξής παράδοξο. Όταν φεύγουν τρένα με εμπορικά φορτία ή άλλα φορτία για τον Εύρο, ο ΟΣΕ αναλαμβάνει την φύλαξη των διαβάσεων. Όταν γίνονται επιβατικά, γίνεται αυτή η διαδικασία που έχετε δει, να κατεβαίνει άνθρωπος από το τρένο, να κλείνει τη διάβαση, να περνάει το τρένο, να ξανανεβαίνει ο άνθρωπος και να πάει στην επόμενη διάβαση που είναι χαλασμένη, εκτός λειτουργίας, για να γίνει το ίδιο. Με, όταν είναι για υλικό στρατιωτικό από την Αλεξανδρούπολη προς τα πάνω. Εκεί φυλάσσονται οι διαβάσεις. Α, εκεί φυλάσσονται οι διαβάσεις. Μάλιστα. Για να καταλαβαίνω. Είναι θέμα του πώς το αξιολογεί ο καθένας. Μάλιστα. Με τον προαστιακό, δεν ξέρω αν έχετε εικόνα. Αυτά που συνέβησαν. Που λειτουργήσε το σύστημα όπως λειτουργήσε την τελευταία στιγμή και τα μικροατυχήματα. Ναι. Εκεί σας λέει εκεί, κάτι. Κοιτάξτε τι γίνεται. Εκεί έχουν γίνει πράγματι κάποιες παραβιάσεις. Βγήκανε και πορίσματα και του ΟΣΕ και της Χελένικ. Αυτό που είχε γίνει στην αρχή, γι' αυτό σας είπα ότι θεωρούμε και εμείς ότι έχουμε γίνει στόχος από ένα σημείο και μετά. Κάποια πρωτοσέλιδα που μιλάγανε για ουρλιαχτά, που μιλάγανε για Νέα Τέμπη. Για παραλίγο Νέα Τέμπη, αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και φάνηκε και από το απορίσματο αυτό. Και βεβαίως πέρα από την παραβίαση τη συγκεκριμένη που έγινε λόγω λύσης σύμφωνα με τον μηχανοδηγό, το οποίο δεν πάβει όμως, γιατί εμείς δεν λέμε ότι είμαστε λάνθαστοι, δεν πάβει να είναι ένα έτσι λάθος σημαντικό κατά την άποψή μας που δεν πρέπει να συμβαίνει, ας πούμε. Είναι θέμα πρωτοκόλων και επαγγελματισμού. Γι' αυτό υπάρχει και συγκεκριμένη διαδικασία μετά εσωτερική σε ένα τέτοιο συμβάν. Που μπαίνει σε μια νόση είδους επιτήρηση, υπάρχει ένα ποινολόγιο συγκεκριμένο. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι εκεί η τηλεδιοίκηση, κ. Σαχίνη, δούλεψε λοιπόν. Παρόλο που, όπως φαίνεται και στο πόρισμα του ΟΣΕ, ήδη είχε σταματήσει ο μηχανοδηγός. Δηλαδή, περνώντας το κόκκινο λίγα μέτρα μετά, είχε ήδη σταματήσει πριν παρέμβει η τηλεδιοίκηση. Όμως, είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα όλο αυτό που έγινε, του πόσο εύκολα θα μπορούσε να είχε αποφευθεί το δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου, αν είχαμε την τηλεδιοίκηση. Σοφή κουβέντα αυτή. Κύριε Μανώλη, πριν σας αποχαιρετήσω, δεν ξέρω, επειδή είστε οι απόλυτα άνθρωποι καταγινόμενοι με το να οδηγούν τα τρένα μας, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Μου το λέει εδώ πέρα και ο φίλος Ανταλκίδας. Μου λέει, ρε Γιώργο, δεν υπάρχει ο Δοντοτός να πάει στα Καλάβρητα, δεν πάει ο Μουτζούρης στο Πήλιο, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Θέλω να σας ρωτήσω, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί λέμε ότι είμαστε ευρωπαϊκή χώρα. Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες δεν υπάρχει λιμάνι, αεροδρόμιο που να μην συνδέεται όχι με μία, με δύο και τρεις, αλλά ας πούμε με μία σιδηροδρομική γραμμή. Η χώρα μας, ακόμη και αυτό που υποτυπωδώς είχε από την Πελοπόννησο μέχρι τον Εύρο και τη Φλόρινα, σήμερα υπολειτουργεί σε μία γραμμή, μας είπατε πώς. Έχετε μια εξήγηση γιατί η χώρα αυτή διαχρονικά έχει επιλέξει ο σιδηρόδρομος να είναι πάρεργο? Κοιτάξτε, εγώ είμαι και σχετικά καινούριος στο σιδηρόδρομο, είμαι από το 2018. Αυτό που και ο ίδιος έχω διαπιστώσει όμως αυτά τα τελευταία χρόνια, αλλά και που ακούω από την πρώτη μέρα πολύ έντονα από παλαιότερους συναδέλφους, όχι μόνο μηχανοδηγούς και σταθμάρχες και όλους όσοι τέλος πάντων απασχολούνται στο ελληνικό σιδηρόδρομο, είναι δύο λέξεις. Οδικό λόμπι. Αυτό το πράγμα σε εμάς δηλαδή έχει γίνει σχεδόν παραδοχή. Δυστυχώς υπάρχει μια απόφαση από άλλους περισσότερο,
ανάλογα με το ποιος κυβερνάει κάθε φορά, από άλλους περισσότερο, από άλλους λιγότερο, ο σιδηρόδρομος πράγματι να είναι ο φτωχός συγγενής. Βλέπετε πόσες επενδύσεις έχουν γίνει στα οδικά δίκτυα, που καλώς έγιναν, και πόσο πίσω, όπως φάνηκε, είναι ο σιδηρόδρομος. Που δεν έγινε. Ο σιδηρόδρομος που και τα κόστη θα μπορούσε να μειώσει των μεταφορών, και οικολογικό μέσο είναι το κατεξοχήν, το πιο οικολογικό μέσο στην Ευρώπη. Και χίλια δύο άλλα πράγματα, τέλος πάντων, εξυπηρετεί και σε επίπεδο διακρατικών συμφωνιών, έτσι, για εμπορεύματα κλπ. Και σε επίπεδο βεβαίως επιβατικού κοινού. Δυστυχώς αυτές είναι πολιτικές αποφάσεις. Ίσως κάποιοι να θέλουν ο κόσμος να μετακινείται με το αυτοκίνητο, να πληρώνει διόδια, να πληρώνει συντηρήσεις αυτοκινήτων, κτέλ, ιστορίες. Είναι εντυπωσιακό. Άμα το καλοκαίρι το γνωρίζετε κι εσείς. Άμα ρωτήσετε τους τουρίστες, ψάχνουν το πυκνό σιδηροδρομικό δίκτυο που θα τους πάει, ιδίως στην ηπειρωτική χώρα, θα τους πάει από το ένα σημείο στο άλλο. Αλλά δυστυχώς αντιλαμβάνονται δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Όχι, δυστυχώς δεν υπάρχει. Μάλιστα. Κύριε Μανώλη, θέλω να σας ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.